σε πλημμυριαστές εκλογές, όπως καταλαβαίνετε, φάνηκε ότι είχαμε πλημμυριαστές εκλογές, όποιος διαβάσει την τελευταία ψήφιση μνημονίου. Το τρίτο, όμως, στα δέκα καλά τελειώνουν και γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, κάποιοι λένε το τρίτο. Τι μας νοιάζει, έτσι αλλιώς 6 χρόνια κόλαση για τη μέση ελληνική οικογένεια, για τον Έλληνα εργαζόμενο. Ανεξάρτητα αν είναι εργάτης, αγρότης, μικρομεσαίου, επαγγελματίας. Πού καταλάβαμε ότι θα πηγαίναμε στις εκλογές. Το μνημόνιο από την αρχή με τις τέλειες, ο οποίος έχει διαβάσει το μνημόνιο, αυτό που ψήφισαν την τελευταία φορά στις 14 Αυγούστου, 14 Αυγούστου, για το μνημόνιο, λοιπόν, στην Ελληνική Βουλή, Λοιπόν, αναφέρεται ότι η εφαρμογή ξεκινάει από Οκτώβριο 2015 έως Δεκέμβριο 2016 ως προς τους εφαρμοστικούς νόμους και τις ειδικές ρυθμίσεις που απαιτείται από αυτό το πράγμα. Άρα έχουμε ένα μήνα για εκλογή. Ξέρετε, είμαστε ελεύθερη χώρα και αποφασίζει μέρη για μας. Δηλαδή, ακόμη και το αν θα πάμε στις εκλογές. Έτσι έγινε και τώρα. Και ο κύριο Τσίπρα έπειρε το OK να μα πάει σε εκλογή. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε τώρα εκλογή. Όχι πώ είμαστε ενάντια. Προ Θεού. Έτσι ή αλλιώ από τι 5 Ιουλίου 2015, από τη στιγμή που υπήρχε αυτό το δημοψήφισμα του 61,3% του ελληνικού λαού, υπάρχει μια φοβερή αναστοιχία. Διαπιστωμένη και δεγραμμένη αναστοιχία ανάμεσα στον ελληνικό λαό, στην προσοχή τη ευκαιρία του και του ελληνικού κοινοβουλίου. Αυτό φάνηκε και δεν πέρασε παρά μόνο λιγότερο από 24 ώρες και 24 ώρες. Εγώ το θυμάμαι 11.30 ώρα να γίνει, 11.30 ώρα το βράδυ να γίνει το Τσίπρα, να ήταν να πούμε τα 8 η ώρα που είναι κρυφτό το τέλεσμα. Κοιτάγαν το πήρε το ρολόι και λέγανε καλά πότε θα βγει αυτό. Μετά με τις υπόλοιπες, πότε θα βγει να κάνει αυτό. Και βγήκε 11.30 από 11.30 ώρα το βράδυ για να μας το δείξει τον ένα. Γιατί αυτό στην ουσία το θέλει. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εφαρμόσει αυτές τις αποφάσεις, θα συμφωνήσει, με δεδομένη τη συντηρητική, το συντηρητικό όχι του ελληνικού λαού, που δεν έλεγε τίποτα άλλο από εδώ, έλεγε πολύ απλό. Δεν θέλω καμιά συμφωνία να βάλω. Αυτό έλεγε. Έτσι, όπως και να το δει, όπως και να το δει, αυτό έλεγε. Είναι δεδομένο ότι έλεγε. Δεν έλεγε τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά. Αν ήθελε έξω από το ευρώ, για τον Πόμπιζε ή οτιδήποτε αν ήταν. Αλλά αυτό που έλεγε με τα παιδιά δεν θέλω να μια συμφωνία σε αυτό. Έτσι λοιπόν θέλουν επιγόντως να σβήσει αυτή η ιστορία, η ιστορία δηλαδή του 61,3% με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, διότι πρέπει να πάμε σε μια κουβή με νοπή λαϊκή εντολή, συντριπτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία της πολυκομματικής μνημονιακής πολιτικής, δηλαδή έχουμε 1,5 ή 6 μορφές διαφορετικές μορφές, δεν είναι έδρα ένα πράγμα. Όπου θα συγκεντρώνουμε από 220 έως 250 βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο, όχι αυτή τη φορά τις βουλευτικές πλειοψηφίες που είχε μέχρι τώρα η μνημονιακή στήριξη, που λέγανε, ξέρετε, τους έχετε δει τα καμάρια μας, το τότε και λέγανε ό,τι απονώ, αλλά σε κλείσω. Όχι τέτοια πράγματα, κομίτε, εδώ ευθυγραμμισμένοι πλήρω, γιατί με συγχωρείτε για όσους με έχουν ακούσει μόνο που αρχιδίσουν τα αναλύσεις μου, ξέρουν πολύ καλά ότι έλεγα όχι ακόμη. Τα πρώτα μνημόνια που μας έκανε λίγο ήταν αυτό που, λένε οι εργοστάσεις μου στο κόμπι, τα πρώτα καθηκά. Τώρα έρχεται το κύριο. Με νου. Αυτά που υπογράψαμε. Τώρα τώρα θα δούμε τι σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή μια οικονομία και φυσικά μια κοινωνία ολόκληρη. Λοιπόν, έπρεπε οπωσδήποτε να σβήσει από το 61 με μια συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή. Συντριπτική. Ο κορυφαίο θα παράξει μια αντίθετη κυβέρνηση. Συμμαχία εθνική ενότητα, ειδικού σκοπού, τρία πουλάκια κάθονται και όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Αυτή είναι βεβαίως η πρόθεσή τους. Γι' αυτό και βγάζουν αυτές τις περίφημες δημοσκοπήσεις, όπου ενώ ένα 30% του εκλογικού σώματος ακόμη και με αυτές τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύουν. 25-30% λέει δεν απαντώ, δεν σου λέω.
Και αυτό οποιοδήποτε έχει περάσει από την σχολή πρώτο έτος και έχει ταυτίσει την ψυχή, ειδικά μεθόδους δημοσκόπησης, ξέρει πολύ καλά ότι αυτή η δημοσκόπηση δεν περάσει. Δεν μπορεί να κάνει αναγωγές, δεν μπορεί να κάνει εκτιμήσει. Παρ' όλα αυτά όμως πετάμε έξω το 30% και κάνουμε παραγωγή. Και βρίσκουμε τον κύριο Τσίπρα στο 25%. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί και οποιοδήποτε να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί όμως, επειδή ποντάρουν στο γεγονός ότι ο Μέντες Έλληνας έχει αγελαίο πολιτικό έθνο, κοινός κοπάδι, να του επισύσουν την λογική ότι τι γίνεται με το κοπάδι, πού πάνε οι πολλοί, τρέχα από πίσω. Αυτή είναι η λογική για το δημοσκοπήσω. Και σου λέει, εντάξει, ρε, τι είναι, και τι έγινε, που ψήφισε αυτό το γελίο που σου είπε ότι θα είσαι εκτός από τα μνημόνια, τελικά σου λέει το χειρότερο και τι να κάνεις, είναι και για άλλη. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η πρόθεση. Γιατί όμως αυτό. Γιατί για πρώτη φορά στη χώρα θα γνωρίσουμε μετά την εφταετία της Χούντας. Θα γνωρίσουμε τις ανάγκες τα τωρία. Μόνο που θα γνωρίσουμε με τα μοντέρνα τα τωρία. Δηλαδή, αυτό που πολιτιακά και συνταγματικά επεξεργάστηκαν οι Αμερικανοί πολιτολόγοι αμέσως μετά τον Ρωσικό πόλεμο και ονόμασαν συνταγματική δικτατορία. Όπου δεν καταλήγεται επισήμως το Σύνταγμα με στρατό, δηλαδή το γνωστό της Χούντας. Οι παπάνες κάτω καταλήγουν τα πάντα, έτσι συλλαμβάνουν τις ιστορίες και έχουν την ιστορία. Αλλά έχουν άσκηση δικτατορία με κοινοβουλευτικό προσωπείο. Έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο είναι τελείως ανίκανο, αμέτωπο και ασυνεπές με οτιδήποτε συνάδει με την λεγόμενη συνταγματική νομοτήτα της χώρας, που καλύπτει μια κυβέρνηση η οποία θα δρά δικτατορικά. Άλλωστε, έχουμε και τον Αμαρίκο Πρόεδρο. Έχουμε τον κύριο Πρωθόπου Παυλόπουλο, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει το άρθρο 48 του Συντάγματος, κατά τη πολιορκία στρατηγικό νόμο, δεν έχει καμία ευαισθησία, καμία αναστολή να το κάνει, μας το χτυπάει κατά τρεις και λίγο λέγοντας ότι θα υπερβεί ακόμη και τον αρμοδιότητο του προκειμένου να διασώσει τη χώρα από το λαό του φυσικά, έτσι και τυχόν ο λαός αποφασίσει να φύγουμε από τη Στρούγκα. Δεν προσδρώνει την Ευρωπαϊκή. Τι έχουν στο μυαλό τους, ακριβώς αυτό έχουν στο μυαλό τους. Και γιατί μας πάνε, καταρχάς, δεν χρειάζεται να σας πω ότι όπως και να έχει, φαντάζομαι ότι ο τελευταίος είναι σήμερα για τα λάθη, ότι η εφαρμογή του μνημονιακής πολιτικής σημαίνει περιορισμός της τάξης, τα κύσματα, να μην τα ξαναεπαναδεχθώ, βαριέμαι και βοηθά, δηλαδή. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχει νόημα να συζητάμε για παράδειγμα αυτό. Είναι δεδομένο ότι θα κλείσει. Το έχουν δεδομένο, το έχουν υπογράψει και το έχουν ήδη δρομολογήσει. Ποιο είναι όμως το κυρίαρχο ζήτημα. Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που έρχεται με αυτές τις συμφωνίες, με αυτό το μνημόνιο. Το καινούριο στοιχείο είναι ότι το ελληνικό κράτος έχασε με τις δανειακές συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι προηγούμενοι. Έχουν την ελληνική κυριαρχία. Αυτό το έχουμε αναλύσει, έτσι, δεν θέλω να πω. Τι πάμε να χάσουμε τώρα. Αυτό δηλαδή να το προσέξουμε. Με την υπογραφή του νέου μνημονίου στη Βουλή, χάνουμε τη δυνατότητά μας να ενισχύσουμε ως κράτος. Αυτό που στο διεθνές δίκαιο λέγεται statehood, δηλαδή κρατική υπόσταση. Και για να έχει κρατική υπόσταση, συντρέχουν τέσσερις λόγοι. Πρέπει τουλάχιστον να συντρέχουν τέσσερις λόγοι. Πρώτον, μόνιμος πληθυσμός. Με τις κατασταστικές οδές, όχι μέσα και προς τα έξω, που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πανικό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεύτερο, συγκροτημένη γεωγραφική επικράτεια, σύνορα. Όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι τα σύνορα δεν είναι της Ελλάδας, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλα πράγματα έχει στο μυαλό. Γιατί παλιά λέγαμε, αυτή το πρώτο που λέγαμε, εγώ δεν το λέγαμε, αλλά κάτι το λέγαμε, είναι και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο αυτό, και άλλο να σου λέει ο Πρωθυπουργός, ή τα σύνορα δεν ανήκουν στην Ελλάδα, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε την διαφορά. Θυμάμαστε και τον κύριο Σαμαρά που έλεγε,
τα κοιτάσματα πετρελαίου ενδεχομένω των τροποναδράκων δεν είναι ελληνικά, είναι ευρωπαϊκά. Ο ελληνικό μα πλούτο ευρωπαϊκό, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι για να αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε δεδομένη τη γεωγραφική επικράτεια τη χώρα. Τρίτο, η δεύτερη συνεχή μα επιλογή. Αν εξαρτήτω το συστήμα του πολιτικού για την παλιά πολιτική άκρη, ποια είναι η δική μα επιλογή. Ποια είναι η δική μα επιλογή. Και βεβαίω, τεταρτό, διεθνεί σχέσει με δική μα επιλογή. Ελεύθερε διεθνεί σχέσει. Προσέξτε τώρα τι υπογράψαμε. Υπογράψαμε συμφωνία ένταξη ή μάλλον παγωγή τη Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανθρώπινη. Και τα χαζοχαρούμενα εκεί μέσα γλεντάγανε αυτή την υπογραφή. Χωρίς να μας εξηγούν τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, που λέει το εξής, ότι ένα κράτος όταν τίθεται ή υπάγεται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, χάνει τη δυνατότητά του να αποφασίζει. Μπορεί μόνο ένα πράγμα να κάνει. Να εκτελεί ανεφόρον και αμετακλήτως, όπως λέει συγκεκριμένα, όπως το έχουμε μεταφράσει, τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι ο εντεταλμένος για να εφαρμόζεται το πρόγραμμα και η συμφωνία στο όνομα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Να θυμηθούμε ότι στις 20 Φεβρουαρίου η ελληνική κυβέρνηση, η τότε ελληνική κυβέρνηση, είχε υπογράψει αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στην Ελλάδα εάν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Αυτό παρεμπιπτόντως. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν το έχει υπογράψει πριν. Μνημονιακή, όχι πως το εφαρμόζαμε. Αλλά θέλαμε να προετοιμάσουν το έδαφος ώστε η συνολική κυριαρχία της χώρας να περάσει στους λεγόμενους θεσμούς. Αυτό είναι μια μεγάλη ποιοτική μεταβολή. Η χώρα δεν μπορεί να έχει δικαίωμα αποφάσεων και δικαίωμα γνώμης. Έχουμε τεθεί υποπλήρη καταστροφή. Το πράγμα μάλιστα σε ένα μηχανισμό, ο οποίο σου λέει στο άρθρο 37, 37, αν πάμε 36, αν πάμε καλά, 32, συγγνώμη, παράγραφο 8, σου λέει όποια συζήτηση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του μηχανισμού, δηλαδή ο τρόπο δανεισμού, τα πολύ τα προφέλια λοιπόν, δεν τίθεται υποσυζήτηση, διαπραγμάτευση, μορατόριο, επιδίκηση ή τροποποίηση κατά οποιοδήποτε τρόπο. Την ίδια ώρα, ο οργανισμός αυτός δεν τίθεται υπό τη δικαιοδοσία κανενός δικαίου, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε του Εθνικού Δικαίου. Δηλαδή, σε αντίθεση με τις δανειακές συμβάσεις, οι οποίες είναι λεόγγυες, αφικιοκρατικές και όλα αυτά τα πράγματα που θα έχουν αναγνωρίσει εξαιρετική νομική της χώρας, στη δανειακή σύμβαση ήσουν η Ελλάδα, ήταν αντισυμβαλλόμενο μέρος. Αντισυμβαλλόμενο μέρος το οποίο ήρθε ο τέλος, εκχωρούσε την εθνική κυριαρχία προς όπλο των δανειστών, αλλά παρέμενε ως νομική προσωπικότητα απέναντι στους δανειστές. Και κάνατε σύμβαση. Χάνουμε το δικαίωμα της νομικής προσωπικότητας. Γι' αυτό τα παιδάκια επάνω στην Βουλή μας λέγανε «Α, δεν υπάρχουν τώρα δανειακές συμβάσεις, δεν υπάρχει θέμα αγγλικού δικαίου». Πώς να υπάρχει. Αφού δεν έχω κανένα τρόπο να προσφύγω εναντίον του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Δεν έχω κανέναν τρόπο να πω ότι όχι ρε φίλε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει δικαστήριο για να καταφύγω. Ο μηχανισμός αυτός έχει πλήρως ετεροδοχεία και καθεστώς διομολογήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πω, δεν υπάρχει δικαστήριο. Αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν νοείται για να προσφύγω εναντίον του. Σε οποιοδήποτε, ή αν υπάρχει αμερικία. Καμία. Οπότε δεν χρειάζεται εκτελεστέο δίκαιο. Τι εκτελεστέο. Παίρνονται αποφάσεις από αυτούς που παίρνονται, ερήμην μας, και εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι αμετακλήτως και ανεφόρον όπως αναφέρεται, να τις τηρούμε. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε καταφυγής. Αυτό το πράγμα που έχει συμβεί είναι καταλύεται το state που λένε το διεθνές δίκαιο και αντικαθίσταται με έναν νεολογισμό αμερικανικό για τα διεθνή πολιτικά ζητήματα που λέγεται statements. Δηλαδή, αυτό που με ενδιαφέρει από ένα κράτος δεν είναι η νομοποιητική του βάση. Δηλαδή, ποιο είναι κράτος, ποιο λαό, ποιο δικαιακό σύστημα, όλα αυτά τα πράγματα. Με ενδιαφέρουν μόνο οι λειτουργίες του.
εάν η λειτουργία του συγκεκριμένου κράτου είναι δεχτήρια και σε ψηφοφορίο για να πετύχω ένα σκοπό. Αυτό το statement πάλι νεολογισμό του 60 των Αμερικανών πολιτιολόγων και σταθμολόγων που το θέλανε εδώ πέρα και είμαστε η πρώτη χώρα που θα το εφαρμόσουμε. Και προσέξτε τώρα το ενδιαφέρον. Εγώ δεν σα κάνω αναλύση οικονομική για το πώ θα πάνε τα πράγματα και πώ θα πάνε τα πράγματα. Πρέπει να έχει σοβαρό πρόβλημα κεφαλικό για να μην καταλαβαίνει τι πάνε εκεί πέρα χειρότερα. Θα σα πω μόνο δύο στοιχεία. Είναι το πρώτο μνημόνιο που δεν συνοδεύεται από μελέτη σκοπιμότητα. Δηλαδή, στα προηγούμενα μνημόνια μα λέγανε ότι αν εφαρμόσετε αυτό θα πετύχετε του στόχου. Και με αυτού του στόχου θα πάτε σε αυτό το αποτέλεσμα που θέλετε. Δείξτε μου μια τέτοια μελέτη με αυτό το μνημόνιο. Δεν υπάρχει κανένα. Θα μου πείτε οι άλλες ήταν σοβαρές. Όχι, απέτυχαν όλες. Ήταν έξω από κάθε πραγματικότητα. Και κάποιος από εμένα το αναλύανε. Τώρα σου λένε θα το εφαρμόσεις γιατί έτσι κουστάρει. Ναι, μα το είπανε 150 ευρώ. Λοιπόν, τώρα σου λένε θα το εφαρμόσεις γιατί έτσι κουστάρει. Δεν σου δίνουν καν άλλοτε ότι κάπως με κάποιον τρόπο θα βελτιωθεί η κατάσταση του χρέου. Ίσα ίσα έβγαλε ένα σημείο με 80 λεπτά τι ημέρε εκείνε που κατατέθηκε στην Βουλή το νέο μνημόνιο και είπε ότι στη χειρότερη, μάλλον στο καλύτερο δυνατό σενάριο, η Ελλάδα θα είναι στο 200 πλάσ. Δηλαδή το χρέο τη το 2018. Καληνύχτα, το καγκύρευε, κατέβασε ρολά, αντίο πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό με κοινωνικές απώλειες, θυσίες, τα προβλήματα που θα δείξουν στην άδεια του πράγματος. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή δεν, πώς θα το πούμε, σταματήσει τα ψέματα. Να σου λένε ότι θα βελτιωθεί το χρέος και θα γίνει έτσι, τίποτα. Σου λένε τώρα θα εφαρμόσει. Δεν με ενδιαφέρει το παιδί μου, γιατί θα συμβεί τη χώρα. Το δεύτερο που υπάρχει στη συμφωνία αυτή είναι ότι πλέον δεν αλλάζουν μόνο το νομικό ή το δικαιακό πλαίσιο που υπήρχε μέχρι τώρα που αφορούσε το κράτος και τον πολίτη ή τα αστικά ζητήματα, δηλαδή τις αστικές φορές, δηλαδή ζητήματα ιδιοκτησίας και περιουσίας, που είναι γνωστό, πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή. Όχι, δεν του είναι αυτό. Δεν του είναι μόνο αυτό. Για πρώτη φορά, εγώ δεν το έχω εδώ ξέρω ότι έχουμε νομικούς οι οποίοι είναι πολύ καλοί, αν μπορώ, αν θα με διακοπήσει και εμένα, δεν έχω δει ξανά σε σύμβαση ή απέτηση να καταληθούν όλες οι νομικές δικλείδες εποπτείας του κράτους. Το ξέρετε ότι μέσα στο μνημόνιο αναφέρεται η κατάλυση του λεγόμενου ελεκτικού συνεδρίου, η αφαίρεσή του, η αφαίρεση του δικαιώματος του ελεκτικού συνεδρίου να ελέγχει τα δημοσιονομικά της χώρας του. Και το λέμε statement. Γιατί υπήρχε το ελεκτικό συνέδριο, τα δικαστικά όργανα, οι προσφυγές, όλο αυτό το σύστημα που υπήρχε, που συνέβαινε την δικαστική εξουσία με τον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας, δεν αγωνίζεται με την εκπαιδεία, για να υπάρχει στοιχειώδης έλεγχος από μια υποτίθεται ανεξάρτητη εξουσία, όπως ήταν η δικαιοσύνη, για να μπορούν να ισορροπούν τα πράγματα. Και όντως οι διαχειριστές του ελεκτικού συνεδρίου έχουν αποκαλύψει πολλά. Δεν είναι τυχαίες. Παρά το γεγονό ότι ποτέ δεν τι έφερε το ελεκτικό συνέδριο να δει σε βάθο, δηλαδή να κάνει το μη σε βάθο, να κάνει έλεγχο κωδικό. Που σημαίνει ότι θα αποκάλυψε τα απασταλή, δηλαδή θα έκανε μόνο μακροοικονομική εκτίμηση το δημοσιονομικό. Τι είδου απασταλή. Απασταλή μεταξύ μα. Λοιπόν, πώ διαλέγω το χρήμα μεταξύ μα. Παρόλα αυτά όμω, οι εκθέσει του ελεκτικού συνεδρίου αποκάλυψαν χοντρά σκάνδαλα. Και έθεταν και ζητήματα σε σχέση με την κίνηση του νόμου. Ότι αυτό που κάνει οι κύριοι είναι παράνομο. Και το Σύνταγμα τα λοιπά. Όλε οι θέσει. Οπότε δεν ήταν σε αυτό. Καταργούμε το ελεκτικό, μάλλον σωστότερα δεν καταργούμε το ελεκτικό. Του αφαιρούμε το δικαίωμα να ασκεί εποπτεία στα δημοσιονομικά. Ποιο ασκεί την εποπτεία στα δημοσιονομικά. Ιδρύονται καινούργιε αρχέ, οι οποίε δημοσιονομικέ αρχέ, οι οποίε θα προσλαμβάνουν στελέχη από την αγορά, καθ' υπόδειξη των δανειστών και θα αναλάβουν αυτοί να ελέγχουν τα δημοσιονομικά της χώρας. Καμία νομοποιητική βάση. Δηλαδή, τα παραδοσιακά για μέσω του κοινοβουλίου και όλα αυτά. Όπως και χειρότερο, δεν είναι αυτό.
Το χειρότερο για μένα, ο καθένας κρίνει, αλλά για μένα, είναι πως η περίφημη έκθεση των 5 Προέδρων που ξεκινάει με την Ελλάδα. Ποια είναι η έκθεση των 5 Προέδρων? 5 Προέδροι είναι η γνωστή, είναι ο Γιούνκερ, είναι ο Ντράγκη, είναι ο Ντόν Τάσκ, είναι ο Ντάιζεντρουμ και ένα παίκτη του Ντόν. Είναι η Πρόεδρε, σωστά, στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, είναι οι 5 Προέδροι που είναι οι 5 βασικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν στους 2 Ιουνίου 2015, εξαίρετα, έβγαλαν μία έκθεση που λέει πώς προβλέπεται να εξελιχθεί η οικονομική δομική ολοκλήρωση τα επόμενα χρόνια από το 16 έως το 2025. Φυσικά εγώ καμία σχέση. Καμία αναφορά. Καμία. Είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν ήταν. Τα παιδιά που κοινωνία τα δικά μας παρακολουθούν συστηματικά πώς οι εξέλιξη τους και εμείς που ήμασταν χαρτογιακά και τα παρακολουθούμε. Πουθενά, ούτε σχόλιο. Ούτε σχόλιο. Τι αναφέρει η συγκεκριμένη έκθεση? Αναφέρει ότι ως το 2025 κανένα κράτος μέλος της Ευρωζώνης δεν θα κυνηγεί την κυβέρνηση και την κοινοβουλία. Καταλύονται οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια. Ο Ολάντ έκανε πιο λαϊκή κίνηση, γράφοντας ένα άρθρο στο Ζουνότιμι Μάντ πριν ένα μήνα, όπου έλεγε: Πεθάνε, κύριε, μας κοστίζει πολύ να έχουμε 19 κυβερνήσεις. Κοστίζει. Καταλαβαίνετε, είναι εξαγορά του πολιτικού, βάλει και τους βουλευτές από δίπλα, η παγκόσμια οικονομία πάει κατά για όλου. Και κοστίζει. Οπότε, μια κυβέρνηση, ένα κοινοβούλιο, ένα δημόσιο ταμείο. Τι σημαίνει δημόσιο ταμείο ένα? Σημαίνει ότι παίρνουν τα δημόσια ταμεία τα κράτη και συγκεντρώνονται όλα στις Βρυξέλλες. Εκεί ένα υπουργείο οικονομικών θα αποφασίσει τι μεροκάματα θα δίνουν στους Έλληνες σε σχέση με τους Γερμανούς ή οτιδήποτε, ποιες θα είναι οι εργασιακές σχέσεις και πώς θα κατανέμονται τα δημοσιονομικά έξοδα και ποια θεωρούνται σε κάθε κράτος μέλος. Αυτό είναι το σχέδιο. Από το 2016 θα έχει συγκροτηθεί περίπου το Μάη μήνα, είναι σίγουρα την έκθεση, αλλά μπορεί να πάει και άλλο μήνα, δεν έχει σημασία. Πάντως, τι λέει η έκθεση, θα συγκροτηθεί το Υπερυπουργείο Οικονομικών, θα συγκεντρώσει τα δημόσια ταμεία στα χέρια του. Από το 2016. Φυσικά εμείς δεν είναι χρειάζεται, γιατί έχουμε παραδώσει ήδη. Έτσι, θα έχουμε παραδώσει ήδη. Σε εμάς δοκιμάζεται το νομικό πολιτικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα το εφαρμόσουμε στις επόμενες χώρες ώστε να καταληφθούν αυτά τα πράγματα. Και έτσι επισήμως πλέον περνάμε στην φάση των RAID. Δηλαδή της ενιαίας υπερεθνικής κρατικής συγκρότησης. Το οποίο υπήρχε μόνο στις περιόδους των RAID. Όπως ξέρει η Ευρωπαϊκή Ιστορία, γνωρίζει από τον Κάρλο τον Τρίτο, που διαμορφώθηκε κατά το RAID, μέχρι το τελευταίο που έγινε προσπάθεια να γίνει μετάλληση. Τώρα, ο άξονας έχει διαμορφωθεί, αν έχετε προσέξει, πριν αποφασίσουν τα όργανα της Ευρωζώνης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται ο Ολάντ μαζί με τη Μέρκελ, κάνουν μαζί, μιλάνε, αποφασίζουν και προχωράνε. Να το σπάσω. Όχι στην Ευρωπαϊκή Ιστορία, είναι ο τρίτος ιδρυτικός αντιδημοκρατικός άξονας που δημιουργείται. Αυτή τη φορά, τι σου λέει, δεν αρκεί να σε έχω ποτέ τώρα. Θα σε αφομοιώσω πλήρως σε μια υπερκρατική οντότητα, η οποία ονειρεύονται τα πιο αντιδραστικά μαύρα εγκέφαλη από την πρώτη παγκόσμια αυτοκρατορία, όπως ονομάστηκε η αυτοκρατορία του Καρόλου του, βεβαίως που παρακολούθησαν 150 χρόνια πόλεμη, για να γλιτώσει η Ευρώπη από αυτή την παγκόσμια αυτοκρατορία. Έτσι, δεν ξέρω πόσοι πόλεμοι θα χρειαστούν για να γλιτώσουν από αυτήν την ιστορία και ποιος θα γλιτώσει και αν θα γλιτώσει κανείς. Αυτά είναι που γλιτώσουν τώρα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Γι' αυτό σας λέω τώρα έρχεται το κύριο Μέντρο. Και το σχέδιο αυτό ήταν εξ αρχής. Ο οποίος έχει διαβάσει και παρακολουθήσει, για παράδειγμα, σχέδια του κυρίου Κουσπενδίου, του κ. Σόιμπλε, από το 1993 της παράδειγμα, στο οποίο μπορώ, υπάρχει αυτή η γραμμή. Αλλά πρέπει να την πετύχει γιατί με τους κατάλληλους σχετικούς δύναμη. Όταν ένας λαός έχει ψηλά το κεφάλι, έχει συνείδηση της πατρίδας του, τι ακριβώς παίρνει, είναι εύκολο. Αλλά αν τον έχει καταβάλει τελείως
τον έχεις στα γόνατα να σέβεται και να σου λέει δεν μπορεί να γίνει τίποτα έχοντας την βλακώδη πεποίθηση στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι κάτω εδώ θα αναπαράγει τώρα. Ότι τέλος πάντων δεν μπορεί να γίνει πολύ χειρότερα. Έτσι. Και δεν κοιτάει γύρω του. Ενώ τα γεωσπαθικές εξελίξεις όπως και από τον πηγαίο του. Γιατί και πώς θα κοιτάξει, μόνο δεν είναι. Δεν πήγε ο Ιωσήφος, ο Θεός, το σύστημα παιδείας μας, τα 30-40 χρόνια, ενημέρωση δεν είναι. Δεν έχει. Έχει χειρότερη ενημέρωση από ό,τι πήγε στη Χούντα των συνταγματοφών το 67-73. Χειρότερη ενημέρωση. Λοιπόν, και δεν καταλαβαίνει ότι πάμε σε μια κατάσταση που επισήμως το παγκόσμιο σύστημα έχει πει, μα το επιτελεία από το σύστημα, είναι ότι τα κράτη δεν χρειάζονται πλέον παρά μόνο σαν μηχανισμοί επιβολής. Όχι κυριαρχίας, έκφρασης λαών ή εθνών και τίποτα από όλα αυτά. Επισήμως έχουν αναγγείλει την είσοδο στη νέα εποχή ως είσοδο στη νέα εποχή όπου η συνθήκη της Βεσφαλίας του 1648 και 2000 αυτή η συνθήκη έληξε την πρώτη περίοδο των μεγάλων αυτοκρατοριών που οι λαοί πλέον δεν μπορούσαν να λύσουν τα γράμματα της αυτοκρατορίας, έγιναν οι πόλεμοι που έγιναν πόλεμοι στο ευρωπαϊκό κοινό, χάθηκε το 40-50% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και είπανε σταματήστε τα παιδιά, δεν είναι έτσι και αναγνωρίστηκε το κάθε κράτος η έννοια της κρατικής κυριαρχίας. Διότι δεν μπορούσαν να την βουλεύουν κάτι άλλο κράτος. Αυτή η βασιλιά ήταν. Αυτό έχει καταληφθεί. Επίσημα με διαχείριση του ΝΑΤΟ το 1998, ξεκινώντας την επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία. Και τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με διαχειρίσεις συγκεκριμένα, όπου πλέον λέει ξεκάθαρα ότι η κυριαρχία που αφορά το κάθε κράτος, που ασκεί το κάθε κράτος, οι λαοί το κάθε κράτος, γιατί αυτή είναι η βάση αυτής της κυριαρχίας, περνάνε στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πλέον θα είναι έκφραση ενιαίας κρατικής οντότητας. Την οποία πέστε μου εσείς, απλά πολύ να μάθω, πώς είναι δυνατόν να παρέμβει ο ένας πολίτης παρά. Εδώ δεν μπορούμε να δούμε στο δικό μας τι μπορούμε να κάνουμε. Φανταστείτε να γίνει. Και πώς θα είναι εσείς. Οι Γερμανοί έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Η δική τους οικονομία δεν είναι παγκοσμιοποιημένη με τον τρόπο που είναι η Αμερικάνικη, η Κινέζικη ή άλλες μεγάλες οικονομίες. Είναι κατά 80% προσανατολισμένη να εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, δεν μπορεί να διεκδικήσει την Αφρική από του Αμερικάνου ή από του Κινέζου, ούτε τη Λατινική Αμερική. Να παίξει παιχνίδια δηλαδή όπως θα είναι οι Ρώσοι, οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι. Δεν μπορεί. Τι μπορεί να κάνει όμως να φέρει την Αφρική μέσα στην Ευρωζώνη. Και επειδή είναι τεράστια η Ήπειρος και είναι δύσκολο να μετακινήσει, μεταφέρει τον Ευρωπαϊκό Νότο σε Αφρική, την κοινή της Αφρική. Αυτό γίνεται σήμερα. Και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα έχουμε και το εξής καταπληκτικό. Έτσι, η τελευταία κυβέρνηση, η κυβέρνηση κ. Τσίπρα, υπέγραψε πράγματα τα οποία και αποδέχεται, τα οποία καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπορούσε να υπογράψει. Γιατί δεν είχε το πολιτικό κεφάλαιο, δεν είχε δουλειά στην πρόταση. Αλλά το πολιτικό κεφάλαιο. Ποιος θα υπέγραψε συμφωνία με το Ισραήλ στρατιωτικής επιβολής, μετατροπής της Κρήτης σε απειλή στο αεροπλανοπόρο για Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις. Ποιος το υπέγραψε. Και δεν γινόταν από κακό σκάνδαλο. Μόνο για αυτό. Το υπογράψανε 19 Ιουλίου στο Τελ Αβίβ. Ούτε πέρασε από την Ελληνική Βουλή, ούτε συζητήθηκε πουθενά. Πέρασε τα ψηλά. Ψηλά. Και φυσικά ξεκινάνε οι στρατηγικές καταστάσεις που θα ελέγχονται από το Ισραήλ στην Κρήτη. Είναι η Αμερικάνικη. Είναι η συμφωνία που καθορίζει με ποιο καθεστώς θα είναι η στρατηγική τα τέτοια δυνάμεις στη χώρα μας. Όπως τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω. Μα προφανώς είναι και στρατηγική. Το θέμα μας είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν τους ενδιαφέρει αν υπάρχει η Ελλάδα σε συγκροτημένη γεωγραφική επικράτηση.
Δεν του ενδιαφέρει. Του ενδιαφέρει σαν μηχανισμό να καθίσουν τα δύο στρατηγικά συγχρονικά του βεβαίω στην περιοχή. Γιατί βλέπετε είναι σε ανάπτυξη από όλη την περιοχή. Και από την άλλη έχουν παραδώσει το οικόπεδο τη πυροδική Ελλάδα που στη Γερμανία. Που ενδιαφέρεται βεβαίω στη Γερμανία για το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα. Έχει ένα πρόβλημα να έχει τραγεί, αλλά ο σωτό του ξεπλώσει όλου. Οπότε. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό δείχνει και την κρισιμότητα των εκλογών. Δυστυχώ και ευτυχώ. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που δεν πάνε βέβαια μόνο αυτέ οι εκλογέ. Θα έχουμε κλιμακούμενε συγκρούσει, ενώ κοινωνικέ συγκρούσει και πολιτικέ συγκρούσει με την Ελλάδα, μέχρι να καταλήξει αυτή η ιστορία. Γι' αυτό δεν θα πάρει πολύ χρόνο. Γιατί δεν θα πάρει πολύ χρόνο. Πρώτον, βλέπουμε τη διάθεση πάντων στην παγκόσμια οικονομία. Τα πάντα καταλαβαίνουν. Λοιπόν, σε τέτοιε συνθήκε δεν έχουν αυτή πολλά περιθώρια να παίξουν μαζί μα. Γι' αυτό επιβάλλουμε αυτό το μνημόνιο χωρί το Φερετζέ, χωρί του Φερετζέ που είχαν προηγούμενα. Σε αυτό λοιπόν υπήρχε η εξή να συγκροτηθεί ένα μεγάλο σημαντικό μέτωπο, να το πούμε έτσι, μια συμπαράσταση δυνάμεων, αποκοντιστάζοντα τα μνημόνια με την λογική αυτή, ώστε να συντριβεί το σχέδιό του και ενδεχομένω να κερδίσει την κυβέρνηση και την κυβέρνηση τη χώρα. Είχε τη δυνατότητα. Βεβαίω, ακόμη και αυτέ οι δημοσκοπήσει που κυκλοφορούν δείχνουν ότι 30% του κόσμου είναι ψήφι και μάλλον. Δεν σα γουστάρω, αλλά δεν ξέρω τι θα έτσι. Αυτό λοιπόν ενδεχομένω, εμεί πιστεύουμε πολύ και με πολύ ισχυρή πιθανότητα, να κερδίσει αυτή η σύνταξη δυνάμεων. Πώ την καταλαβαίνετε τη σύνταξη. Μια σύνταξη η οποία η κάθε δύναμη έχει την αυτοτελεία τη, οργανωτική, πολιτική, πολιτικού λόγου κτλ. Αλλά συμφωνεί τα βασικά που θα μπορούσαν να προχωρήσουν να ξεφύγουν από αυτό το αντίστοιχο και την καταστροφή που μα έρχεται. Και που βιώνουμε ήδη. Δυστυχώς, μετά από δύο εβδομάδες, διαπιστώσαμε ότι είναι πιο εύκολο να συναντηθεί με τον Δαλάη Λάμα και να συμφωνήσει με τέτοιε σχετικών θεμάτων και θεωρία, παρά να συμφωνήσει με τι άλλε δημοκρατικέ δυνάμει, τα στοιχειοδέστερα των στοιχειοδέστερων. Αντιμετωπιστήκαμε με τη γνωστή λογική και το αίμα σα είναι ακούτω κοντινό. Και αν είναι, είναι γιατί είστε αριστεροί. Είναι κοντινό γιατί είμαστε πατριώτες. Αυτό δεν αρέσει. Και επειδή δεν αρέσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατεβαίνουμε μόνοι μας. Ο πατριώτης που το έχουμε προσδιορίσει είναι αυτός που διεκδικεί δημοκρατία και ελευθερία για τον τόπο. Κυριαρχία, εθνική κυριαρχία και δημοκρατία για τον λαό. Για τον τόπο. Έτσι ήταν πάντα οι πατριώτες από την εποχή του Δίσμηρου, του Καποδίστρια που τον δολοφονήσαν. Αυτό ήταν. Έστω και αν διαφέραν σε κάθε ιστορική εποχή, ο τρόπο με τον οποίο του παρέχουν. Και δεν υπόλοιπε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμεί δεν θέλουμε ούτε πιστοποιητικά κοινωνικών προβλημάτων δεν ζητάμε, αν είναι να παλέψουμε από κοινού για τα βασικά ζητήματα, τα οποία αναφέραμε, ούτε όμω θα δώσουμε σε κανένα πιστοποιητικά κοινωνικό προβλημάτων. Δεν θα επαναφέρουμε στον μνημονιακό αντιμνημονιακό χώρο τη λογική σκούτα. Και τι όποιε κατάστασει δημιουργείται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τη μάχη μα με αυτόν τον ικανό. Και καλούμε να κάνουμε την έκθεση. Καλούμε τον ελληνικό λαό όλοι μαζί να κάνουμε την έκθεση. Ποια είναι η έκθεση. Α σκεφτούμε. Είναι το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα εκτό βεβαίω αν υπήρχε αυτό ο πόλο. Που τότε θα διεκδικούσε και αυτό την εξουσία. Λέω. Το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα για τον λαό πέρα. Το να μπουν εκείνοι που τρομάζουν το κατεστημένο πεζόταφο αξιλιστικό και το κατεστημένο και στην αντιμνημονιακή σκοπιά. Γιατί με καταλαβαίνετε κατά αυτό που εισπράξαμε είναι ότι δεν θέλουν να τέτοιο πόλο γιατί σε αυτή την περίπτωση όλοι μα θα κληθούμε να βάλουμε στην πράξη αυτά που πιστεύουμε και θα αναμετρηθούμε με ένα κατεστημένο με το καθεστώ κατοχή. Όχι στα λόγια και με συνθήματα, αλλά στην πράξη. Με τρόπο υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών. Γιατί να το δίνει κάποιο σε μια προχωρημένη ηλικία, τέλο πάντων δεν το δίνει, να ξεβολευτεί από τι αντιπολίτευση που είναι μια χαρά και χωρί υποχρεώσει και ευθύνε. Εμεί ήταν εδώ και τώρα, πάμε για κυβέρνηση. Τι βλακίε, πώ θα ματάνε τον Αρμαγεδόν. Μόνο με τι δικέ κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι συζητήσιμα. Δεν μπορούμε και διαφορετικά, ενδεχομένω. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν θέλουμε. Και
πιέζει, έχουν αντιμετωπίσει μια καθεστωτική αντίληψη και τι δυνάμει αυτέ που συνοδεύουν τα μνημόνια. Αυτή την έννοια. Το δεύτερο καλύτερο θέμα είναι να βάλει στο μάτι ακριβώ αυτό, κυρία Μοντελάνο, τη μόνη δύναμη που πρέπει. Και είναι αυτό που αποτελούν πλήρω. Πλήρω. Όπω που λέει ένα μεγάλο συνοδεύτη του κλασικού θεάτρου πρόσφατα, ο οποίο θα κατέβει μαζί μα σε εκλογέ. Μου λέει ότι μου λέει όταν εγώ θέλω να σκοτώσω ένα άνθρωπο, θα το πετάμε. Γιατί είναι φοβερό να πει ότι πότε σκρούν μαζί μα. Αν δεν το λέω την παράσταση μαζί του, εγώ θα κοιτάξω τώρα, θα δω τι διαφορέ. Καταλαβαίνετε. Πώ το κάνει. Δεν του κάνω καμία προσφορά. Δεν το βάζω να παίξει σε κανένα θέμα. Δεν του κάνω καμία αναφορά. Είναι σαν να μην υπάρχει. Το ίδιο πέφτει και το ΕΠΑ αυτή τη στιγμή από αυτό. Γιατί εάν θέλουν να ξεκινήσουν κάποιον για το νόμισμα και όλα αυτά τα πράγματα που το κάνουν με διάφορε παραλλαγέ, γιατί δεν του κάνουν καλό κανένα όμω να γελάσει το παραλογαθή και να δουν ποιο ξεκινήσει ποιο. Εμεί το έχουμε κοντά σε πάθο. Ελάτε εδώ να πούμε τι είναι. Από όμω αυτή η διαφορά είναι σαν. Εγώ νομίζω ότι είναι εύκολη απάντηση στα επιχειρήματα δικά μα και του τρόπου που τα υπάρχουν. Θα πρέπει να νοικοδοτηθεί αυτή η χώρα. Γιατί μιλάμε για νοικοδότηση πλέον. Είναι τέτοια καταστροφή που χρειάζεται να νοικοδότηση αυτή η χώρα. Λοιπόν, για νοικοδότηση πρωτίστω βεβαίω τη παραγωγή. Και ποια είναι η παραγωγή. Πώ το γεννήσετε το γεννήσετε τομέα. Άμα δεν έχει αγροτική παραγωγή, να είσαι πάρκε και τα λοιπά που χρειάζεται και βιομηχανία, δεν συζητάμε. Συζητάμε για τι τοπικέ καταστάσει. Λοιπόν, γιατί δεν μας έλεγε να το κάνουμε. Εμείς το πασχίσαμε. Δώσαμε μεγάλο αγώνα και τώρα με τις λεγόμενες δημοκρατικές δυνάμεις να τα δούμε πως στον κόσμο να μιλήσουν τα παιδιά. Όχι στα κομπλάκια που μιλάει ο ένας και λέει ο τέλος. Εκεί μπροστά και να δοκιμάσουν. Λύσεις, προτάσεις, προβληματισμοί. Και ο κόσμος που μας ζήσει. Τι πιο απλό. Ο ποιος δεν φοβάται. Γιατί να φοβείται αυτό το πράγμα. Γιατί δεν φοβούμε. Ξέρουν ότι έχουμε δουλεμένα καλά τα προγράμματά μας. Ξέρουν επακριβώς την λεπτομέρεια πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Πρόσφατα έχουν προσχωρήσει και εξαιρετικοί επιστήμονες στο ΕΠΑΜ, θα τους δείτε και στα ψηφοδέλτια. Άνθρωποι που δεν έχουν να κάνουν ούτε πληκτρολογικά ούτε τίποτα. Το στοιχείο καταλαβαίνω ότι εδώ μας πάνε σε εξόδωση, μαζική εξόδωση. Άρα τι γίνεται. Η μόνη εναλλακτική. Πατάω στα πόδια που κάνω εδώ. Δεν είμαι ούτε κουτσός, ούτε κουλός, ούτε ακέφαλος. Πατάω στα πόδια μου. Αγωνίζομαι και ανασυρώνω τη χώρα. Όπως θα ήταν το αυτονόητο στις παλιές γενιές. Δεν ξέρω τι διάλογο έχουμε πάθει εμείς. Και το αυτονόητο δεν μπορώ να καταλάβω. Το αυτονόητο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να μας πείσουν ότι το μόνο που χρειάζεται είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπορεί τρία χρονάκια τώρα είναι. Έτσι και μετά θα πούμε σε. Σε πληροφορώ εάν εφαρμοστούν τα μέτρα. Εδώ είμαστε. Αλλά να ξέρετε δεν θα φτάσουμε στο πρόγραμμα. Δεν είναι τρία χρονάκια. Όχι, λέω τρία χρονάκια τώρα με το πρόγραμμα. Τα 16-18. Και μετά θα γίνει και μια βελτίωση στο. Θα γίνει μια ρύθμιση του χρεού, έτσι ρυθμίσουμε το χρέο και να πάμε έτσι να. Αυτό λέει. Επίσημα αυτό λέει. Σα λέω ότι αν εφαρμοστούν τα πρωτογενή πλεονάσματα, θα πιάσουν τα πρωτογενή πλεονάσματα που λένε. Μα έχει γίνει. Θυμόμαστε το πρωτογενή πλεονάσματα. Ρε παιδιά, κάτω το πρωτογενή πλεονάσματα είναι ενοχλήσει μέσα. Λοιπόν, ακόμη και να πιάσουν το 2018 με μια απλή. Αναγωγή πέφτει το δεδομένο ότι δεν θα πληρώσουμε επιτόκιο πάνω από 2,7%. Το χαμηλότερο θα πρέπει το έχει πληρώσει λόγω του πληθυσμού. Έτσι. Το χρέο μα το 18 θα είναι πάνω από 280%. Για να παραμείνει σταθερό το 180 που είναι σήμερα, θα πρέπει να έχουμε οικονομική άνοδο 5% κάθε χρόνο. Φέτο όμω το 2015 θα είναι μείον 2,5 κατευθύνση του ΙΟΒΕ. Δηλαδή, βάλε τάχα στη μέση. Λοιπόν, τα επόμενα χρόνια ξαφνικά λέει από αυτή που έχουμε μείον 2,5 θα κατευθύνουμε το συν 2,5. Δεν ξέρω αν συμβεί πουθενά άλλο στον κόσμο αυτό, αλλά εμεί το πετύχουμε. Σα
θα ξεχωρίσουμε όλοι. Ναι, λοιπόν, με αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα μείνει τίποτα όλοι. Για να καταλάβουμε τι έχουν βάλει στο μυαλό του. Θυμηθείτε ότι φτιάχνετε νέο ταμείο στήριξη τη δημόσια περιουσία. 50 δισεκατομμύρια. Έτσι, στα 25 θα πάνε μέσα στι τράπεζε, ανακεφαλωτή, γιατί πρέπει του απαταιώνε να ανακεφαλωτήσουν πάλι. Δηλαδή, γιατί δεν κάνουμε αυτό που έκαναν οι Αμερικανοί, δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί ήταν επαναστάτε οι Αμερικανοί. Τι έγινε το 2008, όταν έπεσε η Λίμα τώρα. Μπήκε η Ομοσπονδιακή εκεί μέσα, έφερε του αγγελίε μέσα, έκανε φιλοφτερό την τράπεζα, μάλιστα στου λογαριασμού τη. Είδε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει έναν πριβέ λογαριασμό αξία 1,7 εκατομμυρίων. Τρέχουν λογαριασμό, κρατιόταν στάνταρ στο 1,7 εκατομμύρια. Εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια. Όχι εκατομμύρια, εκατομμύρια. Ανά μήνα. Αυτό ήταν το προηγούμενο ανά μήνα. Λοιπόν, στέλνει λοιπόν στην ελληνική κυβέρνηση μια διδακτική εντολή. Έτσι λέει. Σας παρακαλώ σε 40 μέρες δικαιολογήστε μας τι είναι αυτά τα λεφτά. Αλλιώς θα σβήνουμε όλα. Θα σβήνουμε όλα. Στις 10 μέρες δεύτερη επίσημα στο Αμερικανικό Δημόσιο. Τίποτα. Όλοι μούκια που το μάθαμε με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του χακαρίσματος στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Εθνική Οικονομία, το θυμάστε, που είχε ένα χακάρισμα και βγήκανε έγραφα. Μέσα εκεί ήταν αυτές οι εντολές που αναφέραμε με το Αμερικανικό Δημόσιο. Τι έγινε, επειδή προφανώς πληρώνε μίζες η ελληνική κυβέρνηση. Δεν έδωσε ποτέ δικαιολογητικά στην Αμερικανική πλευρά. Να μην το μαθήσουμε αυτά. Φανταστείτε δηλαδή πόσο μπορεί να βρει και τι μπορεί να βρει αν κάνει το ενδοφέρον μετά. Για 1,7 εκατομμύρια προηγούμενο λογαριασμό ένα μήνα. Και μιλάμε για μια τράπεζα που θα το πειλάει και όλοι ήταν 33-3. 33 κάπου εκεί. Πιάσαν αυτό το κολοσσό των 4 εκατομμυρίων και το κάνανε φίλο θεό. Μετά από αυτό που κάνανε φίλο θεό, καλέσαν τους διευθυντές. Σιώ και ελληνικούς διευθυντές υπουργούς, τουλάχιστον αν πείσαι ρωτά. Πώς την χρησιμοποίησε. Κανένας από αυτούς δεν έδωσε ικανοποιητική απάντηση στις ομοσπονδιακές αρχές. Με αποτέλεσμα, όλοι σήμερα να είναι κλείσαν φυλακή. Ρε παιδιά, η Μητρόπολη που ακούσε και ξέρετε πότε πήγε κάπου. Γιατί ούτε κάποια παραστατική πράξη. Γιατί δεν μπορεί να το κάνουμε εμείς αυτό. Γιατί δεν έχει την ευκαιρία. Συμφωνώ, αλλά ρητορικό είναι το ερώτημα. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε. Απλά γιατί ο κόσμος μου λέει, μα είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Λέω. Είναι τόσο απλό όσο να εφαρμόσει τον νόμο. Τίποτα. Και στο κάτω έχει κάθε λόγο. Σου ζητάνε κάθε θεσμικό να δώσει εγγυήσει. Σαν Έλληνα φορολογούμενο για να εκδώσουν αυτή ομολογιακά δάνεια, πάμε λεφτά. Τι να του πει, αν δεν σου πει εσένα και σου πει, δώσ' μου μια εγγύηση, να πάω εγώ να πάρω δάνεια, τι να του πει. Τουλάχιστον αυτά τα βιβλία. Ξέρω εγώ, πού είναι τα λεφτά. Μήπω εδώ και εγώ να αποστάω αυτά τα λεφτά. Σαν εγγύηση. Στοιχειοδό, χωρί την ανακεφαλοποίηση. Δεν μα λέγανε για ανακεφαλοποίηση, δεν ήσαν περίπου 40-50 δισεκατομμύρια μέσα. Τα ρίξανε. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο οι τράπεζες ξανά χρεοκοπημένε. Ξανά είναι κεφαλόπιση. Γιατί να γίνει αυτό. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα αυτά τα πράγματα σε κοινή λογική. Άρα, διαδικασία εγκατάρρηση και πτώση των συντηρητικών τραπεζών. Και για έναν βασικό λόγο, δεν τι χρειαζόμαστε αυτέ τι τράπεζε. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιε τράπεζε. Τράπεζε δηλαδή τοποποιητικέ, σαράπτικε, που το μόνο που κοιτάνε είναι πότε εσύ δεν θα έχει εισόδημα. Να έρθουν αυτοί να σου πουλήσουν τα δάνεια και μετά να σε αναστραφέψουν. Εμείς χρειαζόμαστε τράπεζες, οι οποίες να ενισχύουν την παραγωγή και τη δραστηριότητα στη χώρα, που να ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και μάλιστα χωρίς τις υπερκιακές επιβάλλεις. Να το πούμε έτσι, πώς δεν γίνεται αυτό το παγκόσμια αγορά, λέγεται, πώς το λένε, venture capitalist, λέγεται αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό, ότι όταν έχει μια ιδέα, επιχειρηματική. Θα αρχίσει να αγοράσει, παιδιά. Το οποίο θα καλύψει αυτή την ανάγκη. Σαν την οικονομία. Να πα στην τράπεζα, να σου δώσει τα χρήματα. Εφόσον αυτή εκτιμήσει ότι όντω έχει βάσει αυτό που λέει, να σου δώσει το κεφάλαιο αυτή την ιστορία και να απολάβει από τα κέρδη. Γιατί άρα να απολάβει από τα κέρδη, χωρί αυτό και χωρί τίποτα. Γιατί έτσι θα βρεθεί με το ρίσκο σου. Θα κόψει το λαιμό τη, να πα καλά εσύ.
για να πάρει πίσω τα αέρα. Ενώ αν πα με τη γνωστή τακτική τη υποτίθεση, δηλαδή θα σου πει ο άλλο, θα σου πει ο άλλο, τι έχει τα πράγματα. Σπίτια, κόπεδα, πράγματα, τα γνωστά που γίνονται εδώ. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι και πέσει πλάτσα. Αν πέσει έξω το εργοστάσιο ή δεν πέσει έξω το εργοστάσιο. Οπότε πάρε μετά και κάνει θέση. Έτσι καταστραφήκαμε. Έτσι καταστραφήκαμε. Επιπλέον, δεν πρέπει κάποτε να λογοδοτήσει αυτός, αυτοί οι τραπεζίτες, οι οποίοι βάζαν τους γιους και τις κόρες τους να φτιάχνουν offshore επιχειρήσεις και μετά και τους υποχρηματοδοτούσαν έλεγχο. Αυτά που λέω, δεν τα λέω τυχαία. Γιατί έχουμε στοιχεία συγκεκριμένα, τα λοιπά, τα λοιπά, έτσι. Πρώτον είναι η και τώρα θα πληρώσει ο κακομοίρη, γιατί δεν μπορεί, και του τα παίρνουν με ξένα φάου, τα οποία είναι και γιατρικέ, το σκηνικό του αγρότη το δικό μα. Τα λένε. Αυτά. Όχι σε μπανανίε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα σε αυτήν την ιστορία. Χρεοκοπίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε την οικονομία. Την τελευταία φορά που χρεοκοπήσαμε είναι το 1932. Μια ωραία χρονία, ο ελεύθερος Βενιζέλος σηκώνεται πάνω και λέει εξάστερα. Γιατί τον είχαν βάλει τον Λούκι να πληρώνει με χρυσό δάνεια χρυσού. Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Να πληρώνει σε χρυσό εξωτερικό χρέο, στοιχειώδη πράγματα που είχε ανάγκη η χώρα. Και μάλιστα με χρυσό κανόνα, χρυσή δραχμή. Έτσι. Και μετά από 10 ολόκληρα χρόνια πολέμου. 1912-1922. Και σε μια χώρα που 85 εκατομμύρια πληθυσμό είχε έρθει 1.220.000 πρόσφυγες. Καταλαβαίνουμε μια καταστροφή σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τι κάνει ο Ελεύθερος Βενιζέλος με όλες τις ευθύνες που έχει, που οδηγήθηκε τη χώρα εκεί. Ενώ την δέχτηκε, αλλά ήταν η φαντασίωση γνωστή. Έχει εκλέσει, η καλή μας εκλέσει, δεν θα μας αφήσει έτσι. Γιατί όποτε του λέγει, για παράδειγμα, ο πρώτος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδας, του λέγει, τι κάνει, ξέρετε εδώ, τι κάνει. Πάρ' το νόμισμα στα χέρια σου. Έλεγξε την ανελληνική νερό του κράτους. Μην πληρώνεις με σε χρυσό. Κόψε νόμισμα και χρηματοδότησε την οικονομία. Όχι, γιατί αυτό θα έρθουμε σε σύγκρουση με τους μεγάλους μας συμμάχους, τους Βρετανούς. Και αυτοί δεν θα μας αφήσουν έτσι. Το 29 εγκαταλείπει το χρυσό κανόνα. Η Βρετανία καταραίει η ελληνική οικονομία. Κατέρευσε ολοκληρωτικά. Το 32 όταν πλέον είχε εξαντλήσει κάθε περιθώριο ο ίδιος Βενιζέλος να βρει δάνεια από το εξωτερικό, από την κοινωνία των εθνών, την εποχή γίνει και από άλλες, και από ιδιώτες θεματιστές, ή εκάστοτε μια χρονιά και λέει, χρεοστάσιο, μάγκες δεν σας πληρώνω ούτε δραχμή. Το είπε. Χρεοστάσιο. Όταν κάνεις χρεοστάσιο μια χώρα, δεν χρεοκοπεί η χώρα, αλλά οι δανειστές της χώρας. Θα το καταλάβουμε αυτό. Λοιπόν, μα και τώρα πρέπει να γίνει, γιατί έχουμε πάθει λαφτάρα μεγάλη. Λοιπόν, προσέξτε τι έγινε τώρα και να το εξηγήσει κάτι. Βέβαια, από εκεί πέρα, το τι θα γίνει σε μια χώρα είναι θέμα σχετικών δυνάμεων και πολιτικών αποφάσεων. Έτσι. Τι έκανε όμως, την ίδια εποχή ακριβώς, κατεβάζει τον περίφημο νόμο περί περιορισμού εισαγών. Στην ουσία, απαγορεύει τις εισαγωγές στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να έχει χρυσό να πληρώνει τις αγωγές. Οπότε δεν σταματάω. Η πρώτη βιομηχανική υποδομή στη χώρα στήθηκε ακριβώς λόγω του ότι μπήκε αυτός ο νόμος και απαγόρευσε τις αγωγές. Και αρχίζει να αναπτύσσει τη βιομηχανία. Αρχίζει να πατάει στα πόδια της αγροτικής παραγωγής. Με τα δεδομένα της εποχής τώρα. Μιλάμε για δύο πράγματα. Όλη η οικονομική ιστορική της χώρας, όταν εξετάζουν αυτή την περίοδο, λένε χάρη στο χρεοστάσιο και στον νόμο περιορισμού περί εισαγωγών, προστασία δηλαδή από τις παραγωγές, αποκτήσαμε επιτέλους τη βιομηχανία. Αρχίσαμε δηλαδή, η πορεία. Λοιπόν, σε αυτή την πρώτη φάση, σε 6 μήνες, η Ελλάδα για πρώτη φορά απέκτησε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Δεν υπήρχε. Το απέκτησε σε 6 μήνες μετά το χρεοστάσιο.
και μάλιστα με μια μεγάλη πρίτα, πάνω από 800 εκατομμύρια δαχμές. Σας πληροφορώ ότι άμα θέλετε να δείτε τι εντυπωσιακό άλμα ήταν αυτή η Λευκορωσία, διαβάστε το βιβλίο του 20ου αιώνα του Παναγίου Κανέλλου, αν το βρείτε. Λοιπόν, ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μακάρι να μου το είχαν το συντάγμα. Αυτό που προτείνω να ψηφίσουμε είναι το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Αυτό που κάνετε τότε. Σταματάμε, αναδιοργανώνουμε την οικονομία, ελέγχουμε δημοσιονομικά και κοινωνικά τη χώρα μας, ανασυγκροτούμε τις τράπεζες. Τότε ο Βενιζέλος έριξε 6 τράπεζες στο κενό. Στόχευσε το τόπο. Χωρίς κουβέντα. Γιατί δεν μπορούσαμε να τα πούμε την Ελλάδα και την Ελλάδα. Και ανασυγκροτήθηκε η πόλη, φυσικά. Η μεταφράση, η πολιτική δεν είναι. Είχαν τον βασιλιά, είχαν τον βασιλιά που φέρανε, μα φορτώσαν την 4η Αυγούστου την Εκκλησία. Που εδώ στην Κρήτη ήταν η πιο επίμαχη περιοχή που σήκωσε κεφάλι. Με τον αριστομένο Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι είχε καμία σχέση. Με τον Πρωτοβουλίο, γονιδιακά την οικογένεια. Και φυσικά το στρατηγικό διοικητήριο της Κρήτης που σήκωσε μαεράκι έτσι. Και έτσι αποκλείστηκε η Κρήτη, να θυμάστε την ιστορία, και την Κρήτη αποκλεισμένη ο Ναζί εισβολέας το 41. Λοιπόν, αλλά λέω αυτό, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε. Όποιες μελέτες και να πάρετε σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως όλα τα πανεπιστήμια, σου δίνει και αυτό στην ολόκληρη. Για να μπορέσει να έχει τόσο πλήρη. Βεβαίως. Ξέρει πάρα πολύ καλά, θα σου πω. Όχι, όχι πρωτότης, όχι το σύλλογο. Και μάλιστα το σύλλογο μπροστά του Τσολάκογλου ο Χρειά. Λοιπόν, για να κοιτάξει τον Τσολάκογλου, είχε δώσει μια μάχη. Έστω, πώς θα το πω, γιατί είναι τον όμπορο. Αλλά έδωσε, ετούτος αυτό τι έχει. Μας λέει ο Τσίπρας 17 ώρες σε έκανε διαπραγμάτευση. Το δικό μου παιδί για να περάσει στη σχολή του. Όχι 17 ώρες κάθε μέρα. Σκοτωνόταν ή ο μέσος εργαζόμενος για να κάνει νεροκάματο. Στην ιδιότητα του είναι 17 ώρες. Πεθαίνει έτσι. Και μου λέει ο πρωθυπουργός της χώρας ότι ασχολείται 17 ώρες με διαπραγμάτευση και έχασε τη μάχη. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Τώρα για τα διαπραγματικά και διαπραγματικά. Ή να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε και τα διαπραγματικά. Αλλά προσέξτε τώρα, πάρτε μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ρίχνει κάθε εβδομάδα που περνάει περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ για να σταθεροποιήσει το ευρώ για να το δολάριο. Έχασε περίπου τι ρίχνει στην αγορά. Στην τράπεζα. Στην πόλη. Όχι, είναι ένα τεχνικό κλίμα. Τεχνικά θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, για να μπορέσει να σταθεροποιήσει το νόμισμα το ευρώ στο 1% με το δολάριο, περίπου θα το κάνει. Έχει φτάσει ουσιαστικά, έχει δώσει ουσιαστικά περίπου το μεγαλύτερο μέρος του 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ που έπρεπε να ρίξει στη λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση, όπως του λέγαμε. Μόνο για να διασώσει το ευρώ. Εάν εμείς επιχειρούσαμε σε αυτό το σημείο, ποιος ασχολείται μας. Ξέρετε τι ανάγκες έχουμε τώρα για τις παγκόσμιες αγορές μας. Τι σφαλιάρες έχουμε πάει. Και σήμερα διάβαζα τη συνέντευξη του επικεφαλής οικονομολόγου του Σύρκου, ο οποίος ούβιαζε γεωλογικά με εκφράσεις τρομακτικές το CNBC, το Αμερικανικό Δίκτυο, ζητώντας από την ΦΕΤ να ξεκινήσει ξανά να κόβει χρήμα και ζητάει να ρίξει μέσα στην παγκόσμια αγορά για να μην πάμε σε κράτη, να μην πάει η παγκόσμια αγορά στο πρώτο μέρος της κράτης. 14 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή σχεδόν ένα ολόκληρο αμερικανικό αέριο. Όταν έχεις τέτοια προβλήματα, κάτι ασχοληθείς τώρα τι κάνει. Άσε που αν φύγουμε εμείς, δηλώνοντας ότι παιδιά, συγγνώμη, θέλω να ασχοληθούμε, δεν πάει άλλο, δεν γίνεται εδώ πέρα, αντίο. Λοιπόν, αυτόματα το ευρώ θα πάει και σπαλιά, ένα το δολάριο, που θα τρέχουν να το διασώσουν. Γιατί έτσι και πέσει κάτω από το 50% το ευρώ δεν είναι πλέον χρήσιμο στο παγκόσμιο κομματικό σύστημα. Και γι' αυτό είναι το κακό σκανό. Είναι η πλέον ευνοϊκή περίοδο για μας. Γιατί εμείς απεξαρτώμενοι από τις χρηματαγορές, όλους αυτούς τους αποκλείσεις, εμείς θέλουμε. Παραγωγή δεν έχουμε να θέλουμε. Έτσι. Δεν έχουμε ανάγκη
αυτές τις κρυματαγορές και τις τεράστιες αυτές ιστορίες με το... Από το αξιοποίηση του παλαιού. Λοιπόν, εάν το κάνουν, ποιος θα σχολιόταν, θα κάνει τίδα, θα κάνει νόημα. Ποιος θα κάνει νόημα. Λοιπόν, δεν κατάλληλε φυσικά και εσύ, εγώ για πάνω. Δεν θα σχολιόταν κανένα. Δεν θα σχολιόταν κανένα. Δεν μπορώ να πω όλα, θα τρέχανε σαν τελείο. Μόνο η Deutsche Bank, πως έχετε να δείτε που έχει το μισό παγκόσμιο και το μισό παγκόσμιο και το μισό παγκόσμιο. Έχει το εξής. Ο παγκόσμιος καταγωγός, παγκόσμια οικονομία της αγοράς, μέχρι τις τελευταίες δύο δεκαετίες, είχε την εξής διέξοδο. Όταν υπεσυσσωρευόταν κεφάλαιο, όταν υπήρχε τεράστιο κεφάλαιο για να χωρεθεί την οικονομία, τι γινόταν. Κατέστρεφε κεφάλαιο. Έτσι. Σε διάφορα κομμάτια. Απαξίωνε χρήμα, έτσι. Συρρυκνώνει τις κεφαλαιοποιήσεις στα χρηματιστήρια, όλα τα έπρεπε να γίνουν κεφαλαίο. Εδώ όμως δημιούργησε το απόλυτο τέρας. Ποιο είναι το απόλυτο τέρας? Λέγεται παράγωγο. Και αυτό το παράγωγο είναι η μορφή αυτοαξιοποιούμενο κεφαλαίου που δεν μπορεί να το καταστρέψει. Γιατί είναι zero sum game. Δηλαδή αυτό που κάνεις εσύ το κερδίζω εγώ. Οπότε δεν μπορούν να ακολουθήσουν μια τακτική συρρήκνωση της αγοράς. Μόλις αρχίσουν να τη συρρήκνουν, θα καταρρεύσει ολόκληρη. Και αν καταρρεύσει ολόκληρη, δεν υπάρχει πλανήτη για να σώσει. Ξέρετε πόση αξία έχει αυτή η αγορά σήμερα. Έχει ξεπεράσει το 1 τετράκι σε δολάρια. 1 τετράκι. Μόνο το είχε πάρει. Η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Έχει είχαν το πλάγιο παραγωγό και 75 τρισεκατομμύρια δολάρια όσο το πλανητικό αέριο. Το προϊόν παραγεί ο πλανήτης. Έτσι και σκάσει αυτό το πράγμα. Δεν θα μείνει τίποτα όλο. Στις τράπεζες, στις χρηματαγορές, ο Κοσμάκης που δουλεύει και θέλει ένα μεροκάμα του μια σύνταξη και δεν θα τον έχει την βιομηχανία του και την ειδική του να τη δουλέψει. Δεν τους έχει ανάγκη. Απλά λέω, οι χρηματαγορές και οι κυβερνήσεις προστατεύουν τις χρηματαγορές. Αυτό είναι το αντίθετο του συνδέμου του κοινού. Δεν μπορούν να εφαρμόσουν. Και έτσι είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν μορφές που θα δώσουν περισσότερο χρήμα στα παράγοντα. Ποιες είναι αυτές οι μορφές? Πόλεμος. Μεγάλες καταστροφές που μόνο ο πόλεμος μπορεί να επιλέγει. Και πάνω εκεί είναι το καινούργιο ζήτημα για το παράγοντα. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές τους Έλληνες πολιτικούς, όχι μόνο, αλλά και τους Έλληνες πολιτικούς, που λένε οι αγορές ή πίστηκαν ή ξεπίστηκαν ή πώς το λένε οι αγορές και πώς χρησιμοποιούν ένα χρηματοοικονομικό τέρας το οποίο δεν είναι πρόσφυγο. Και δεν σου λέει κανένας ο Κοσμάκης έχει ανάγκη. Όχι, οι αγορές να πούμε. Πάρτε τίποτα οι αγορές. Και αυτό δεν είναι πρόσφυγο. Νάτια Δημητριάδη, η παρουσία εμπνέει που να μπορεί αυτά τα πράγματα να τα ξεπλακώνει στην πολιτική. Γιατί να τα ξεπλακώνει στην πολιτική? Για να μπορεί όλο ο ελληνικό λαό να μάθει. Η μεγάλη δύναμη αυτή τη στιγμή είναι η πλήρη, πώς να το πούμε, ησυχία χρημάτων που έχουν επιβάλει για τα ζητήματα αυτά. Εκεί είναι η δύναμη, το γεγονός του οποίου σε έμεινα, δεν επιτρέπεται να σκέφτεται ή να συζητάει αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, εγώ από αυτό που έχω διαπιστώσει, στην ειδική του ελληνικού λαού, από την εμπειρία θα πιάνει. Απλά νομίζει ότι είναι τρελό. Μόνο αυτό θα σκέφτεται. Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλέ φορέ το γνωστό. Εσύ, ακούω αυτά που σκέφτομαι από σένα. Είναι λογικό, η κοινωνική εμπειρία στο δίκτυο σου. Μπορεί να μου λε ότι είσαι επιστημονικά, το έτσι, το δεν διαγραμμάτι, αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να φύγουμε. Το ταχύτερο δυνατό και να με βλακώ από το σένα. Είμαστε οι πρώτοι στη συλλογική καταστροφή. Αυτό το πράγμα. Έχουμε παιδί μου ένα ιστορικό. Πώς θα το πούμε. Είναι μια ιστορική μέρα. Είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να δώσουμε την αρνητική απάντηση να πούμε το όχι. Είτε είναι θερμοπύλες, είτε είναι το αμυντικό δεσποτισμό των εποχών, είτε είναι το αλβανικό, είτε είναι κάτω από οποιαδήποτε συνθήκε, ακόμη και στην αντίσταση. Όλο αυτό το πράγμα πλέον όχι. Όχι. Και το όχι για τον ελληνικό λαό ήταν πάντα το ίδιο με αυτή.
αναζητώντας μετά, ξέρω, έστω και να τις έτρεχε ποτέ ο ελληνικός λαός δεν είπε δεν απαξίωσε το όχι. Ούτε το όχι στο Κούκι, ούτε στο Ζάλογο, ούτε στο Αρπανικό, ούτε στο Σπρομοπίλες. Πάντα ήταν αυτά που τον έκανε και τον έκανα πάλι περίπου. Δεν θυμάμαι ποτέ κανένας να έχει πει τι φοβερός ήταν ο φίλος μου. Ναι, αυτό. Αλλά το αμφισβητώ εγώ κατά πόσο είναι να μην πούμε λοιπόν. Τι ωραίος ήταν αυτός ο νεκρός, ο ωραίος ο πρακτικός. Ή ο εφιάτης του Μοπίνες, αυμάχια δουλειά είχαν το παιδί. Θέλω να πω, δεν είχαν ποτέ, είχαν άλλα από τα κόμματα. Πάντα μας αλλάξει τα τώρα. Να μας πούμε όχι, το όχι είναι ο χώρος του ατόμου. Όχι είναι κατευθύνω. Μας άκουσε, ο κύριος Σίγουρας, το πάθος. Αν είναι δυνατόν, εμείς που έχουμε νεκρούς, ποια οικογένεια δεν έχει νεκρούς από αυτούς. Τι να πει να σου πείσουν με το μήμα του. Αν είναι δυνατόν να γίνει μια δεύτερη παρουσία. Έλα τέτοια. Θα μας αφήσει το ξύλο, δεν υπάρχει τέτοιο. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτή η ψήφος είναι η απαρχή να ξεκινήσουμε το κουβάρι. Μια βουλή που έχει τέτοια φωνή μέσα στα σκλάδα τη, δεν μπορεί να σταθεί για πολύ, όσο μικρή και να είναι πολύ. Γιατί αυτή η φωνή δεν είναι μικρή. Τραντάζει το λόγο του λαού. Στο κάτω βράδυ τη, ούτε οι Απόστολοι τη Ελευθερία, όταν ξεκινήσαν, ήταν πολύ ένα, ήταν τα κομμάτια και τον κάψανε τον λαό. Ούτε ο Πανορίγα ξεκινούσε και έλεγε για την πολιτική διοίκηση αυτού του τόπου. Ήταν πολύ ένα, ήταν και το σκότο τη αστυνομία των Αυστριακών. Παρ' όλα αυτά όμω, η Κύπρα τι πρόσφερε. Αυτό είναι το κομμάτι που μου δαλεί. Και αυτό είναι το μήνυμα των λοιπόν που μας δίνει. Αντίστοιχο και ανάλογο με αυτό που δώσαμε στις 5 Ιουλίου, λέγοντας παρά και ενάντια σε όλη την τρομοκρατία που υπήρχε, και τι δεν ακούσαμε εκεί πέρα. Τι δεν ακούσαμε. Μόνο εξοχή γίνονται, μας πρώτα άρχισε εξοχή να μας απαγάλει όλοι μας. Να κάνουν πειράματα στο μαθητικό του κοινός. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα. Και παρόλα αυτά, τους στείλανε στον διάλογο ακόμη καλύτερα και ακόμη λίγο στην κοινότητα. Με ένα απλό δημοσίευμα στο χέρι μας.